Και πάμε σε αυτή την αγριότητα των Αγίων Θεοδόρων, όπου για μια χρυσή αλυσίδα, δύο αλυτήριοι πήγαν να την τραβήξουν από το λαιμό, την παρέσυραν με το αυτοκίνητο και πέρασαν από πάνω της. Την παρέσυραν στο Είναι θάνατο. Συγκλονιστικά τα όσα μας περιέγραψε χτες το βράδυ, μιλήσαμε τελευταία φορά, ο γιος της άτυχης αυτής γυναίκας. Να τον ακούσουμε. Πήγαν να κάνουν άτακτη φυγή μόλις είδαν ότι έβγαινα εγώ με τον πατέρα μου από το σπίτι. Την είχαν μπροστά της, χωρίς δεύτερη σκέψη. Την πρώτη τη χτυπήσανε και την εξαπλώσανε κάτω και με τη δεύτερη ξαναγκαζώσανε και περάσανε από πάνω της. Αυτό έγινε. Δύο φορές. Τη μία ήταν όρθια και την εμβολήσανε και την πετάξανε τρία μέτρα κάτω. Ξάπλωσε κάτω η γυναίκα και ξαναγκαζώσανε και την περάσανε από πάνω της και τη σπάσανε όλα τα κόκαλα γύρω-γύρω. Τη διαλύσανε. Την επεράσανε από πάνω. Εγώ με τα μάτια μου ο ίδιος είδα το αυτοκίνητο σαν να είναι σε ανώμαλο δρόμο. Να κάνει γκέλες πάνω από τη μάνα μου. Σκαρφάλωσε το αυτοκίνητο πάνω από τη μάνα μου. Αυτό. Ένα Hyundai ασημί με ανοιχτό το καπό να μην φαίνεται πινακίδα και φύγανε βολίδα το δρόμο κάτω. Νεκρή κατευθείαν. Σε 5 λεπτά έχει παγώσει. Σε 10 λεπτά έχει παγώσει. Νεκρή κατευθείαν, μηδέν στιγμός. Διαλυμένα της όλα τα κόκαλα. Είχαν τρυπήσει μπλούζες της και είχαν βγει τα κόκαλα από τον ώμο της έξω. Από την περιφορά που την έκανε το στροβίλισμα το αυτοκίνητο που ήταν από πάνω της. Πέρασε το αμάξι από πάνω της, ήταν παχιά γυναίκα και στροβίλιζε το σώμα της μαζί με το αυτοκίνητο στο δρόμο. Ο σβέρκος της όταν την είδα ήταν μελανός μετά από 2 λεπτά και διπλάσιο στο μέγεθός της. Σπασμένη μούρη της, κομμένα τα χέρια της. Διαλυμένη. Πέρασε ένας τόνος από πάνω της. Είναι συγκλονιστική η περιγραφή του γιου. Η περιγραφή. Και όσο σκληρή είναι η συγκλονιστική αυτή περιγραφή που μας κάνει, τόσο πεισμώνουν οι ιδιοκτικές αρχές έχοντας εξαπολύσει ένα ανθρωποκυνηγητό σε τρεις νομούς. Βιωτίας, Κορινθίας και Αττικής. Για τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα ο Λάζος Ματικός. Λάζο! Καλή σας ημέρα από το σημείο που μαρτύρησε η άτυχη γυναίκα, που οι γείτονές της έχουν αφήσει μερικά λουλούδια. Οι έρευνες συνεχίζονται, όπως είπες και εσύ, Γιώργο. Έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία. Ήδη έχει μπει σε καταβλισμούς όπως στο Ζευγολατιό, στο Βλυχό, στα Εξαμήλια, στα Μέγαρα και στη Δυτική Αττική. Υποστηρίζουν τώρα οι αστυνομικοί ότι αυτό το όχημα με το οποίο σκότωσαν την άτυχη γυναίκα ίσως να είναι ιδιοκτησία ενός εκ των δύο δραστών. Να πούμε ότι το Σάββατο και την Κυριακή υπήρχε έρευνα και από το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας όπου πετούσε στη γύρω εδώ περιοχή και ίσως να συνεχίσει και σήμερα η έρευνα και με την χρήση ελικοπτέρου. Η ελληνική αστυνομία ελέγχει όλους τους καταβλισμούς ώστε να βρει τους δύο αυτούς άνδρες. Και όπως ακούσατε και πριν, κατά τη διαφυγή τους είχαν ανεβασμένο το port bagage ώστε να μην φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την άποψη ότι δεν είχαν χρησιμοποιήσει κλεμμένο αυτοκίνητο, αλλά ήταν το δικό τους. Και ήθελαν να κρύψουν τον αριθμό κυκλοφορίας. Επίσης, όταν κλέβουν, αυτοί πηγαίνουν σε κάποια περιοχή λίγο παρακάτω και το κέρδισαν. Συνήθως πυρπολούν το όχημα. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε κάποιο τέτοιο περιστατικό. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί παρακολουθείς το ρεπορτάζ και θα έχεις πληροφορίες σε λίγο.